Για λίγο, παιδιά. Άγγελε!
Σπάσαμε το γυαλί και καταρχήσαμε την κορυφή! Αλλά πριν μιλήσω, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Γιάννη τον Μιλωμά που είναι εδώ μαζί μας. Γιατί προχωράμε όλοι μαζί! Προπατήκα όλοι μαζί! Γιάννη, έλα! Δεν πιστεύω να δώσω. Έπισα τόσες φορές. Αλλά σηκώθηκα. Ήταν μια λαμπρή νίκη από έναν λαμπρόν άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, τον συμπάθησα. Από τη δεύτερη, τον αγάπησα. Έκανα πολλές συζητήσεις μαζί του. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, έχουμε την ίδια ηθική, έχουμε τα ίδια όνειρα για αυτήν την ευλογημένη πόλη. Για μένα, όλο αυτό το διάστημα ήταν ένας μαραθώνιος Γολγοθάς και τελικά θεωρώ ότι αυτό που έγινε σήμερα είναι νίκη όλων των Αωσαίων και νίκη της δημοκρατίας. Επειδή ξέρουν όλοι ότι είμαστε τίμοι, δίκοι και ηθικοί από την πρώτη στιγμή μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ζήτησα να συνεργαστούμε με τον Νικόλα και μάλιστα την Τετάρτη να βγούμε σε κοινή συνέντευξη τύπου, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για κανένα θέμα, για κανένα πρόβλημα, διότι καθημερινά άκουγα τέρατα και σημεία. Δεν ισχύει τίποτα. Είμαστε άνθρωποι που κατεβήκαμε για αυτήν την πόλη, για το λαό της, γιατί, όπως είπα και πάρα πολλές φορές, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, πρέπει να σηκώσουμε την πόλη όρθια, πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά όλοι μαζί. Για αυτήν την άγια και ευλογημένη πόλη και φυσικά για τις κοινότητες αυτού του Δήμου. Από αυτήν τη θέση θέλω να καλέσω το φίλο μου, το Θωμά τον Τζουκαλά, θέλω να καλέσω το φίλο μου, το Σταύρο τον Τζέλιο, την κυρία Ιωσηφίδου, ακόμα και τον νυν δήμαρχο, να συμπράξουν όλοι μαζί για το καλό της πόλης. Προσωπικά δεν έχω τίποτα με κανέναν, θέλω όμως όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, διότι μόνο έτσι θα πάει η πόλη, θα πάει ο τόπος μπροστά. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν. Ήταν για μένα μια μάχη του Στάλινγκρα, τελικά τελείωσε. Εύχομαι στον νέο δήμαρχο με υγεία να εφαρμόσει τις ηθικές αξίες και τις ικανότητές του προς όφελος όλων των Αωσαίων πολιτών όλων του Δήμου του Νάου. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα χαράς, είναι μια γιορτή, είναι μια νίκη της δημοκρατίας. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους σας, γιατί από την αρχή για μας δεν ήταν υπερπάντων η νίκη, αλλά υπερπάντων αγών. Κάναμε έναν πραγματικά σοβαρό, υπεύθυνο, ηθικό και αξιοπρεπή αγώνα. Τα 4 χρόνια έχουμε πάρα πολύ δουλειά και είμαστε αυτοί που θα κάνουν τη δουλειά. Θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε κάτι σημαντικό για τον τόπο. Πιστέψτε με, το έχουμε. Το μπορούμε. Σήμερα καλό και τον Γιάννη που είναι ήδη εδώ, το καλό που μας είμαστε, και τον Σταύρο και την Ήλια και τον Θωμά και τον Νίκο, πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί. Σήμερα τελειώνει η διχόνοια. Σήμερα τελειώνει η διαλύση. Δεν υπάρχει κανείς απ' έξω. Δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν αποχρώσεις. Υπάρχει μόνο ο Δήμοκας, τίποτα άλλο. Ναι, θα συνεργαστούμε με όλους και θα προχωρήσουμε. Θα είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα μου, θα συνεχίσω να είμαι αυτός που ήμουν και πριν και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εάν κάποιος πραγματικά πει ότι δεν με ακούω, θα λέει ψέματα. Θα είμαι πάντα με τα αυτιά μου ανοιχτά προς όλους. Και η ανθρωπική κρίση, και η ανθρωπική κρίση, και τα κοινωνικά ζητήματα, και η ανάπτυξη και οι υποδομές που λείπουν, και η συντήρηση, και ο πολιτισμός και ο τουρισμός, και το βουνό και η πεδιάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας να πραγματευτούμε και να διαχειριστούμε. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους και ας ξεκινήσει το πάρτι. Ήρθε η ώρα να διασκεδάσουμε. Thank you.